Παιδιά, γεια σας. Είμαι ο Eisenhain και σήμερα θα ανοίξουμε τα bugs που έχω πάρει ως τώρα από κάποια bounties που έκανα αυτές τις δύο μέρες. Λοιπόν, τα bounties τα bugs τα οποία έχω είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι, νομίζω ότι είναι 35 εδώ πέρα και άλλα 20 εδώ, είναι περίπου 55 αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε ID για αυτά εδώ πέρα τα legends και ό,τι μας κάτσει. Θέλησα να το κάνω σε βίντεο για να το δείξω πως γίνεται και ενδεχομένως αν έχουμε κάποιο καλό legend θα το κάνουμε reroll για να δείξουμε τι υλικά χρειάζονται. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε πρώτα με αυτά. Έχω αφήσει λίγο χώρο για να βάλω μέσα αυτά τα οποία θα πέσουν τελικά. Λοιπόν, πάμε. Και θέλουμε όσο μπορούμε να έχουμε legend. Έπεσε το πρώτο. Λοιπόν, βασικά θα μαζέψω από εδώ πέρα ό,τι είναι να μαζέψω. Γιατί θα γίνεται μετά χαμός άμα τα αφήσουμε. Είναι amulet. Λοιπόν, θα γίνεται χαμός εδώ μέσα. Αυτό δεν το θέλω. Αυτό μπορώ να το αφήσω. Λοιπόν, θα πάρω για αρχή το legend. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλουμε όσο μπορούμε να έχει legend. Μία shield. Αυτή πρέπει να είναι ή από το Act 2 ή από το Act 4 που πέφτει το Legend. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα υπόλοιπα. Θέλουμε λίγο χώρο τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχει πέσει πολύ Bloodshard. Λοιπόν, θα τα ανοίξουμε κάπου εδώ πέρα. Legend. Και άλλο amulet. Το ίδιο amulet. Και άλλο legend. Και άλλα. Δύο. Mace και... Δεν μπορώ να διακρίνω τι είναι το άλλο. Πρέπει προφανώς να μαζέψουμε κάποια. Γιατί... Είναι... Κρύβεται από κάποιο άλλο. Πρέπει να αλλάξουμε χώρο γιατί εδώ πέρα γίνεται χαμός. Τι είναι βρε? Είναι σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο για τόξο. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα δεν τα θέλουμε. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε μέσα. Να πάρουμε αυτά που μας έχουν μείνει. Αυτά μπορούμε να τα βάλουμε εδώ πέρα. Και αυτό εδώ. Βασικά όχι αυτό εδώ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το υπόλοιπο. Δεν έχει άλλο legend. Λοιπόν, είχε 1, 2, 3, 4
Ήταν εδώ μέσα. Όχι. Είχε. 1, 2, 3, 4 legend και ένα. Και ένα σχέδιο. Γίνεται εδώ ένας χαμός από ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, πάμε λίγο να γυρίσουμε τα legend. Όλα μαζί από εδώ. Και τώρα ξεκινάμε να βλέπουμε τι μας κάνει και τι δεν μας κάνει. Είναι ένα amulet το οποίο έχει lightning skills, αρκετά καλό. Μπορεί να κάνουμε reroll το light για critical damage αν γίνεται. Το κρατάμε, είναι καλούτσικο. Ασπιδούλα. Είναι σχετικά ίδια με αυτή που έχουμε. Απλά αυτή παίρνει ένα πρόσθετο στο skill που έχει κάτω. One hand. Ενδιαφέρον one hand. Εδώ μπορεί να βάλουμε τρύπα, να κάνουμε reroll σε socket. Παραπλήσω amulet, έτσι, σε stats. Αυτό έχει την κάρη εδώ πέρα στο resistance. 100, full. Να βλέπετε αυτό. Αυτό δεν έχει βγάλει vitality, ενώ το πάνω έβγαλε vitality. Καλά roll. Ωραίο. Αυτά βλέπετε ότι μας κάνει full upgrade εδώ πέρα. Απλά χρησιμοποιώ, όπως έχω πει και σε προηγούμενο βιντεάκι, το Holy Nova. Οπότε τα Holy Skills με βοηθάνε να μπαφάρονται. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ μπορούμε να κάνουμε reroll το resistance, αν δεν θέλουμε να έχουμε τα resistance. Αυτό εδώ πέρα είναι για Holy, είναι ό,τι πρέπει για τον Crusader, αλλά χάνει το critical chance και το strength. Και άλλο one hand. Αρκετά καλό μπορώ να πω, γιατί ρόλαρε από μόνο του το socket. Και νομίζω ότι αυτό το one hand, σε περίπτωση δεν έχουμε το strength, αν γυρίσουμε το damage που έχει σε strength, νομίζω θα μας κάνει upgrade στο one hand το οποίο ήδη έχουμε. Αυτό είναι two hand. Και έχει πολύ ωραίο skill. Κάθε 60 δευτερόλεπτα, λέει, μας δίνει τυχαία ένα low. Low είναι αυτό εδώ κάτω το οποίο έχουμε. Και κάθε 60 δευτερόλεπτα μπορεί να μας δίνει έξτρα, προφανώς, ένα από αυτά τα τρία. Καλό, καλό. Αρκετά καλό. Και αυτό εδώ, ένα μέτριο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω λίγο σε αυτό εδώ πέρα το reroll. Θα κρατήσουμε αυτό και θα προσπαθήσουμε να δούμε αν γυρνάει το damage της 100 σε strength. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Mystic. Αυτό εδώ πέρα το χαμό θα το γυσουρούμ θα το μαζέψω μετά από κάτω. Λοιπόν, να δούμε. Καταρχήν βάζουμε το αντικείμενο μέσα εδώ. Και κάτω μας λέει τα υλικά τα οποία απαιτούνται. Αυτό είναι όταν σπάμε ένα κίτρινο αντικείμενο, παίρνουμε αυτό το υλικό. Αυτό είναι το γαλάζιο. Αυτό είναι όταν σπάμε ένα legend item, το Forgotten Soul. Και αυτό είναι το Death's Breath, το οποίο πέφτουν από τα elite όταν σκοτώνουμε το elite, κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, εδώ το ερωτηματικό που έχει είναι οι ιδιότητες οι οποίες βλέπουμε ότι το όπλο χωρίζεται σε primary και secondary skill ιδιότητες. Το κάθε primary αντιστοιχεί με το κάθε μια πιο δυνατή ιδιότητα. Άμα προσπαθήσουμε να γυρίσουμε το chance to stun που λέει, δεν θα μπορέσει να μας δώσει strength. Το συγκεκριμένο δεν γυρνάει κιόλας από ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, πατώντας εδώ πέρα στο ερωτηματικό, μας βγάζει τι πιθανόν θα πάρουμε αν κάνουμε το reroll. Χωρίς να είναι κάτι σίγουρο. Λοιπόν, εμείς τώρα θέλουμε να βγάλουμε το damage της 100 και να το κάνουμε, βλέπουμε ότι παίρνει strength.
626 έως 750 strength. Πατάμε εδώ πάνω και πατάμε, βλέπουμε το κόστος. Το κόστος, όπως θα δούμε, αυξάνεται. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί και να μην χρειαστεί να ξοδέψουμε όλο το Forgotten Soul που έχουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν έδωσε strength. Πρέπει να κρατήσουμε μία ιδιότητα από αυτήν που μας βγάλει. Αυτή μπορούμε να κρατήσουμε την ίδια και αυτές οι δύο. Θα κρατήσω την ίδια. Λοιπόν, τώρα ξαναπατάμε και βλέπουμε ότι το κόστος αυξήθηκε. Μας έδωσε strength τη δεύτερη φορά. Κρατάμε το strength, διαλέγουμε το strength και βλέπουμε ότι αυτό που μας έχει δώσει, τέλος πάντων, με το socket. Τώρα, μπορούμε, για να το συγκρίνουμε, θα πρέπει να βγάλουμε το gem, αν μπορέσουμε βέβαια εδώ πέρα γιατί γίνεται χαμός. Λοιπόν, πρέπει να πάμε εδώ, να βγάλουμε το διαμάντι που έχουμε πάνω και τώρα μπορούμε να το συγκρίνουμε πιο καλά. Βλέπουμε ότι το όπλο αυτό μας έδωσε 2,1% DPS. Το βάζουμε. Πήγαμε 488.000 και βάζοντας και το gem μέσα, το βάλα στο άλλο, ό,τι να είναι. Λοιπόν, τζάμπα λεφτά. Λοιπόν, το βάζουμε μέσα και έχει πάει, πήραμε το upgrade, το ολοκληρωμένο upgrade. Λοιπόν, έτσι δουλεύει η Mystic. Δώστε βάση, αν έχετε κάποιο legend το οποίο δεν το χρειάζεστε, δεν είναι απαραίτητο να το χρησιμοποιήσετε, σπάστε το, γιατί το Forgotten Soul, να το βρω λίγο, είναι ένα υλικό το οποίο είναι απαραίτητο και άμα κάνετε πολλές φορές reroll θα σας λείψει, οπότε πρέπει να σπάτε κάποιο άλλο legend. Είναι το πιο σημαντικό υλικό το οποίο χρειάζεται. Το Death's Breath πέφτει σχετικά εύκολα. Λοιπόν, έτσι δουλεύει η Mystic και ένα trick που έχω, όπως έχω πει και σε προηγούμενο βιντεάκι, είναι μπορούμε να παίζουμε τα bounty στο normal και να υπάρχει ένα party 4 ατόμων και να κάνουμε split τα άτομα, να παίρνει ένα άτομο το act 1, ένα άτομο το act 2, ένα άτομο το act 3, το act 4, να τα κάνουμε όλα και έτσι μπορούμε να πάρουμε 4 ή 5 σακουλάκια μέσα σε 15 με 20 λεπτά. Είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή στην ώρα μπορεί να έχουμε 15 σακουλάκια και 20, μπορεί, εξαρτάται πόσο γρήγορα θα τρέχει το team. Δηλαδή δεν συμφέρει να τρέχουμε torment 1 και να κάνουμε bounties. Τα bounties συμφέρουν πάρα πολύ στο normal και torment 1 να κάνουμε rift όσο μπορούμε. Λοιπόν, εγώ θα μαζέψω αυτόν εδώ το χαμό. Δεν θέλω να το κάνω σε βίντεο γιατί δεν θα έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like, share στο βίντεο και subscribe στο κανάλι μας, όπως και να μας ακολουθήσετε στα links που φαίνονται στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Ό,τι απορία έχετε γράψτε την κάτω στο σχόλιο. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.